εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε αυτό το σχόλιο, αντικαθιστώντας τη λέξη πετρίτης με τη λέξη γεράκι, τοποθετούμε το σημείο εισαγωγής μέσα στο σχόλιο, διαγράφουμε τη λέξη πετρίτης και πληκτρολογούμε τη λέξη γεράκι. Εάν δεν θέλουμε να εμφανίζεται η διακεκομένη γραμμή και το κείμενο του σχολίου, κάνουμε κλικ από το μενού πρόβολη στην εντολή σημειώσεις. Παρατηρούμε πως τα σχόλια δεν εμφανίζονται πλέον. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως έχουν διαγραφεί. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να διαγράψουμε το σχόλιο της Δέσποινας Λαμπροπούλου. Εμφανίζουμε πρώτα όλα τα σχόλια από το μενού προβολή σημειώσεις. Στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ στο σχόλιο της και από το μενού συντόμευσης επιλέγουμε την εντολή διαγραφή. Το δεύτερο σχόλιο του Στέλιου Λαμπρόπουλου θα το διαγράψουμε από τη γραμμή εργαλείων αναθεωρήσεις. Κάνουμε κλικ σε αυτό το σχόλιο και από το κουμπί διαγραφή σχολείου επιλέγουμε την εντολή απόρριψη σχολείου αλλαγής διαγραφής.